And I do believe that it's the main task of governments from now on is to be able to manage and deal with challenges like that. Happening at such an unprecedented, I would say, scale and continuity. So we have to brace ourselves from impact. We have to educate our peoples. We have to tell them that we would all wish for happier, more comfortable times to happen, but the way things are evolving right now, we have to become tougher and more resilient. Resilience is the word. Στα δύσκολα δυνατή, στα πιο δύσκολα ακόμα πιο δυνατή. Παραβρέθηκα σήμερα στο ετήσιο συνέδριο, στη θερινή σύνοδο του συνεδρίου της Διασυμμαχικής Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών και Εφέδρων Αξιωματικών Ιατρών των χωρών του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε για το θέμα των αυταρχικών ηγετών σε σχέση και με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Ρωσία και στην Ουκρανία, αλλά σε σχέση και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως το 1ο-4ο του αιώνα με αυταρχικούς ηγέτες οι οποίοι ξεπροβάλλουν από διάφορες πλευρές και με αυτοκρατορική νοσταλγία επιθυμούν να αλλάξουν τα σύνορα των περιοχών. Είπαμε τον κίνδυνο που αποτελεί για τη διεθνή κοινότητα και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Δεν είναι θέμα Ουκρανίας, είναι θέμα προστασίας των δημοκρατικών εθνών της Ευρώπης για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Η διοργάνωση φέτος στην Ελλάδα, αμέσως μετά την πανδημία του COVID-19 που έπληξε και ταλάνισε τόσο τη χώρα μας, την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Και ήταν μια μεγάλη πρόκληση τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε και προετοιμάστηκε το Διεθνές αυτό συνέδριο, όσο και διότι δεν είναι εύκολο να φιλοξενήσεις κατά τον τρόπο που πρέπει, αλλά και να διοργανώσεις τις εργασίες ενός τόσο σημαντικού διεθνού συνεδρίου. Το συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε με την Ακαδημία Ξένων Γλωσσών, τη CIOR, δηλαδή της Διασυμμαχικής Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συνδεδεμένων μελών, αλλά και της Διασυμμαχικής Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Ιατρών, ξεκίνησε με την Ακαδημία Γλωσσών της CIOR, η οποία έλαβε χώρα επί 15 ημέρες στη φιλόξενη πόλη της Χαλκίδας και στην εκεί ευρισκόμενη Σχολή Αξιωματικών Πεζικού. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με επιτυχία, ξεκινώντας από την Κυριακή, όπου η τελετή έναρξης έλαβε χώρα στο σημαντικό και τοπόσιμο του Ζαπίου Μεγάρου, όπου όλοι οι σύνεδροι και οι διάσημοι προσκεκλημένοι έλαβαν μέρος και κηρύχθηκε η έναρξη του συνεδρίου. Το συνέδριο συνεχίστηκε με τις εργασίες των επιτροπών, της CIOR και CIOMR, ενώ ταυτόχρονα στη Σχολή Ευελπίδων διεξάγεται ο στρατιωτικός αθλητικός διαγωνισμός, όπου έφεδροι αξιωματικοί από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και τις συνδεδεμένες χώρες διαγωνίζονται στο στρατιωτικό πένταθλο. Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου αλλά και του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, θα ήταν αδύνατη η διοργάνωση και η εκτέλεσή του. Σήμερα εδώ, στο ξενοδοχείο Intercontinental, λαμβάνει χώρα το συμπόσιο με θέμα «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Το συμπόσιο τίμησε με την παρουσία του και απίφθινε σχετικό χαιρετισμό ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Επίσης, τίμησε με την παρουσία του ο εξοχότατος πρέσβης της Ουκρανίας της Ελλάδος, ο οποίος μας ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου της βολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είχαμε την τύχη και την τιμή να έχουμε ως κεντρικό ομιλητή, keynote speaker, τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον έγκριτο καθηγητή Άγγελο Συρίγο, ο οποίος μας μίλησε με θέμα τους αυταρχικούς ηγέτες κατά τον 21ο αιώνα,
και την επίδραση του φαινομένου αυτό στο ιστορικό γίγνεσθε. Το συμπόσιο συνεχίζεται με επίσης έγκριτους ομιλητές, οι οποίοι έχουν σταλεί από το ΝΑΤΟ και όλα έχουν γίνει με τη φροντίδα της Επιτροπής Συμποσίου, της Διασυμμαχικής Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, CIOR και της CIOMR. Θεωρώ και ευελπιστώ ότι η επιτυχία των εργασιών του συνεδρίου θα συνεχιστεί και θέλω για άλλη μια φορά και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εφέδρους αξιωματικούς, τόσο τους Έλληνες όσο και των λοιπόν χωρών κρατών μελών, για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους.